συνεχίζονται οι ελλείψεις φαρμάκων ακόμα και ευρεία χρήση στο φαρμακεία όλη τη χώρα εν μέσω έξαρση των ιώσεων. Ωστόσο, υπάρχει εκτίμηση ότι θα παρατηρηθεί κάποια βελτίωση τι επόμενε ημέρε, καθώ θα ανοίξουν οι εταιρείε μετά τι γιορτέ των Χριστουγέννων. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια σημαντική βελτίωση στα φάρμακα που ψάχνουμε. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί οι περισσότερε εταιρείε αυτή την εβδομάδα ανοίγουν. Με το άνοιγμα των φαρμακευτικών εταιριών και των εταιριών εισαγωγή φαρμάκων μετά τι γιορτέ, εκτιμάται ότι θα ομαλοποιηθεί κάπω η τροφοδοσία τη αγορά, που αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει θέματα σε μια σειρά φαρμάκων, τόσο παιδιατρικών όσο και ενηλίκων. Ειδικότερα αυτή τη στιγμή οι λήψει παρατηρούνται όσον αφορά τα παιδιά σε σιρόπια, αντιπυριωτικά, εισπνεώμενα, αντιβιωτικά και αντιαλλεργικά. Στα αντίστοιχα φάρμακα παρατηρούνται λήψει και για ενήλικου, όπω επίση και σε αντιβυχικά σιρόπια, καραμέλε για το λαιμό, σπρέα για τη μύτη, οτιδήποτε έχει να κάνει με τα συμπτώματα του κρυολογήματος γήματο λόγω των πολλών ιώσεων που κυκλοφορούν. Οι φαρμακοποιοί εκτιμούν ότι όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγεία θα βοηθήσουν αρκεί να εφαρμοστούν, αρχίζοντα από τον έλεγχο των φαρμακοποθήκων των εταιριών από την απαγόρευση των εξαγωγών. Αν εφαρμοστούν τα μέτρα, όλα μαζί θα αποδώσουν, λέει χαρακτηριστικά ο κύριο Ευγενίδη. για ολιγορία στην αντιμετώπιση του προβλήματος με τις ελλείψεις φαρμάκων κατηγορεί την κυβέρνηση σύσσωμη αντιπολίτευση την ώρα που οι πολίτες ταλαιπωρούνται με την αναζήτηση του σκευάσματος που χρειάζονται για τη θεραπεία τους, ενώ άφαντα είναι και τα βασικά φάρμακα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα «Θα αναλάβει ο Πρωθυπουργό την ελάχιστη πολιτική ευθύνη για την υγειονομική ανασφάλεια στη χώρα, τις δυσκολίες πρόσβασης στην ανεγκαία υγειονομική φροντίδα και τις πρωτοφανείς ελλείψεις σε φάρμακα ή θα συνεχίζει να ευνοεί την εσχροκέρδεια σε κίνδυνο της δημόσιας υγείας», κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Η χώρα μας βιώνει μια παρατεταμένη κρίση δημόσιας υγείας ως απότοκο των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη στον χώρο της υγείας. Η υγειονομική κρίση αναζωπυρώνεται τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών βιώνει μια από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας του με αναστολή λειτουργία πολλών κλινικών τμήματων και υπηρεσιών. Στις παράλληλες εξαγωγές και τον ανεπαρκή σχεδιασμό του Υπουργείου αποδίδει το ΠΑΣΟΚ τη γιγάντωση του προβλήματος με τις έλλειψεις φαρμάκων. Η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε τη ρίζα του κακού για τα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Πάντοτε φταίει κάτι άλλο πλην της κυβέρνησης. Ο εξορθολογισμός των τιμών στα φάρμακα χαμηλής κοστολογικής αξίας δεν πρέπει να οδηγήσει στην πρόσθετη επιβάρυνση τα αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Αντίθετα, προτείνουμε στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση της συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων. Οι προτάσει τόσο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων δεν αμφισβητούν στο ελάχιστον την προφανή και βασική αιτία του προβλήματο, που είναι το φαρμακοεμπόρευμα και η ελεύθερη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ω Ευαγγέλιο. Επίκαιρη ερώτηση προ τον Υπουργό Υγεία κατέθεσε ο βουλευτή του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη για το θέμα τη έλλειψη φαρμάκων από την αγορά. Η ελληνική λύση σε ανακοίνωσή τη αναφέρει «Κάθε παγκόσμια κρίση στην Ελλάδα εξελίσσεται σε τραγωδία. Η κυβέρνηση αντί να αναζητά λύσεις για να προστατεύσει την υγεία των Ελλήνων, εφευρίσκει δικαιολογίες για την αποτυχία της. Μια κυβέρνηση, η οποία δεν αλαμβάνει τις ευθύνες, δεν αξίζει να έχει και την ύψιστη ευθύνη της διακυβέρνησης της Ελλάδας». Εδώ και μήνε η ελληνική φαρμακευτική αγορά στερείται σημαντικών φαρμακευτικών σκευασμάτων με άμεσο αντίκτυπο στου ασθενεί κατά περίπτωση, αλλά και στη δημόσια υγεία κατ' επέκταση, παρά τι αλλεπάλληλε προειδοποίησει του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση από το Υπουργείο Υγεία. Στην αντεπίθεση πέρασαν οι ενεμβολίε στη γενομική με την επιστροφή του στα νοσοκομεία μετά την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε παράνομη και αντισυνταγματική την παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομέ υγεία. Ε, με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία γιατί ξέρετε η διοίκηση που είναι το κράτο, δεν είχε τρόπο να πείσει το δικαστήριο ότι, ότι εμεί αποτελούμε ουσιαστικά όλο αυτόν τον καιρό ότι αποτελούσαμε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και γι' αυτό και αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Ε, με βάση λοιπόν αυτό το δεδομένο, ε, εμείς προχωράμε στη διεκδίκηση των χρημάτων, όχι όμως μόνο από 1η Μαρτίου του 21, ε, του 22, συγγνώμη, αλλά και από 1η και 16 του 2021, ε, καθότι και εκεί πέρα το κράτος ε, όφιλε να καταβάλει ουσιαστικά, να κάνει ε, 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 επαναξιολόγηση της κατάστασης, της επιδημιολογικής κατάστασης, κάτι που δεν έκανε. Δηλαδή και εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό, το οποίο βέβαια νομικά θα καθοριστεί, άσχετα με το αν το ΣΤΕΙ είπε ότι είναι οριακά και συνταγματικά ανοιχτό εκείνο το διάστημα, θεωρούμε όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, διότι δεν έκανε καμία επαναξιολόγηση το κράτος στα επιδημιολογικά δεδομένα όπως τώρα Οι υγειονομικοί που επέστρεψαν στην εργασία του μετά από τόσου μήνε περιγράφουν τι δυσκολίε που αντιμετώπισαν, καθώ όπω μα λένε, πολλέ φορέ βρέθηκαν σε δινή κατάσταση. Εμεί θα το πάμε όμω ολικά. Θα το πάμε ολικά. Δεν θα το πάμε μόνο δηλαδή για αυτού του μήνε. Έχουμε όλα τα επιχειρήματα και τι εργασίε να το πάμε ολικά, να διεκδικήσουμε τα χρήματά μα, ηθική αποζημίωση, διότι ξέρετε, και ίσως να μην το ξέρουν όλος ο κόσμος ότι καταστράφηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, καταστράφηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν κοινωνικές κοινωνικές δομές, καταστράφηκαν οικογένειες, χωρίσαν οικογένειες, δηλαδή σε άνθρωποι μένανε ξέρετε σε γκαράζ, μένανε σε αγροκτήματα. Σε φιλοξενούμενοι γιατί δεν είχαν να πληρώσουν, του πήραν τα σπίτια. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα. χώρια βέβαια ότι πίσω από κάθε υγειονομικό ή υγειονομικό γυναίκα κρύβεται μια οικογένεια με παιδάκια τα οποία ε, δέχτηκαν μεγάλη, μα, μεγάλη άσκημη επίδραση από όλο αυτό το πράγμα. Κάτι που βέβαια δεν, τον, δεν, δεν φαίνεται να ευαισθητοποιεί σε καθόλου την κυβέρνηση. Ε, του πείραξε όμω τότε που ήταν οι συνάδελφοι έξω από το σπίτι του κυρίου Πλεύρη και τα παιδιά θα δημιουργούσαν θα τους δημιουργούσαν τα παιδιά του κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Το ότι έξι κάποια παιδιά μένουν σε, μένουνε σε, σε άθλιες συνθήκε διαβίωσης, αυτό δεν φαίνεται να πειράζει. Οι ανεμβολία στη γενομική έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και περιμένουν να γίνει αποδεκτό το αίτημά τους, σκοπεύοντας με αυτό τον τρόπο να αποκαλύψουν, όπως λένε, τι ατασταλίε τη ελληνική κυβέρνηση. Στέλνουν τι μηχανέ των τρακτέρων οι αγρότε ενώψη κινητοποιήσεων στι 22 Ιανουαρίου. Τρακτέρε στι πλατείε των χωριών θα βγάλουν οι αγρότε, διεκδικώντα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματο, σύμφωνα με τον Κοσμά Μακρύδη, Πρόεδρο Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίε συλλόγων, ε, αποφασίσαν οι αγροκτηνοτρόφοι όλοι ε, να βγούμε σε κινητοποιήσει 22 Γενάρη γιατί το κόστο είναι υπέρβαρο δεν μπορούμε να τα πεξέλθουμε έρθουμε στα έξοδα και επομένως οδηγούμαστε σε κινητοποιήσεις και πάλι με απότερο σκοπό να φουγκραστεί η εκάστοτε κυβέρνηση τα προβλήματα που έχει ο αγροτικό τομέα. Το μείζον θέμα είναι και οι αποζημιώσει, καθώ έχουν περάσει 6-10 μήνε και όχι μόνο. Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσει στους αγρότε για τι καταστροφέ που υπέστησαν, αλλά ακόμα δεν έχουν γραφτεί τα πορίσματα. Οι αγρότε εκτιμούν ότι στι κινητοποιήσει θα έχουν μαζικότητα και δυναμική, καθώ τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν δεν του επιτρέπουν να επιβιώσουν και έχει εξανεμιστεί το εισόδημά του, ενώ αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διατροφική αλυσίδα και το κόστος που θα επομιστούν οι καταναλωτές. σε εμπορική λειτουργία αναμένεται να μπει τον Μάρτιο η νέα σύγχρονη μονάδα τη ΔΕΗ στο νομό Κοζάνη Πτωλεμαίδα, δίνοντα ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγή τη χώρα. Τα εγγένεια τη σύγχρονη μονάδα των 660 ΜΒ πρόκειται να γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Μέχρι τότε όμω θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Προ το παρόν οι δοκιμέ έχουν διακοπεί για να πραγματοποιηθεί η επιδιόρθωση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο. Οι μηχανέ που πρόκειται να ξαναβάλουν μπροστά στι 22 Ιανουαρίου με συνεχίζει δοκιμέ επί 1,5 μήνα ώστε στα τέλη Μαρτίου με να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Οι προδιαγραφή στι σύγχρονε μονάδε είναι για λιγνίτη με θερμογόνο δύναμη μεταξύ 1100-1350 κιλοβατόρων, δηλαδή όσοι και του καυσίμου που εξορίσετε. Την περασμένη εβδομάδα το απόθεμα στην αυλή τη Πτωλεμαίδα ξεπέρασε του 45.000 τόνου και θα συνεχίσει να φορτώνεται καθόλου το επόμενο δίμηνο, όσο δηλαδή θα κρατήσει και η δοκιμαστική λειτουργία. Στι αρχέ Δεκεμβρίου, οπότε, είχαν ξεκινήσει και οι πρώτε δοκιμέ. Το εργοστάσιο λειτουργήσε σε γενικέ γραμμέ στα 300-350 ΜΒ, πιάνοντα για δύο ημέρε τι έως έως 18 Δεκεμβρίου το μέγιστο φορτίο τη ονομαστική του ισχύω των 660 ΜΒ. Σύμφωνα με το ενεργειακό σχεδιασμό τη χώρα, τα φιγούρα για την Πτωλεμαίδα θα παραμείνουν αναμένα μέχρι και το 2028. Την 1η Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τι αιτήσει στο Market Pass νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν αρχικά λόγω των αυξήσεων στι τιμέ. Οι αυξήσει στα σούπερ μάρκετ ξεκινούν 7% και φτάνουν μέχρι και 30% σε κάποια προϊόντα. Η δεκάδα του χαρτιού υγεία από 3,49 ευρώ πήγε στα 4,89 ευρώ. Οι φρεγάνιε από 1,59 ευρώ στο 1,94 ευρώ. Παράλληλα, το γάλα αυξήθηκε κατά 21% η φέτα κατά 15% και ο ελληνικό καφές κατά 47%. Οι αιτήσει θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ενώ η πρώτη πληρωμή θα γίνει στα τέλη του Φεβρουαρίου και οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τους, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους και έναν αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους. Να σημειωθεί πως με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% της επιδότησης. Δικαιούχοι της ενίσχυση είναι φυσικά πρόσωποι πρόσωπα άγαμα ή έγαμα ή σε κατάσταση χειριά ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωση ή ενδιάσταση ή διαζευμένα. Συγκεκριμένα, για του έγαμου ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωση, δικαιούχο είναι ο υπόχρεο σε υποβόλη τη δήλωση φορολογία εισοδήματο κατά το άρθρο 67 του νόμου 4172 καθέτο 2023 ή ένα εκ των δύο σε περίπτωση υποβολή χωρί τη δήλωση. Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται τη ενίσχυση εφόσον το ετήσιο συνολικό και γυναικό εισόδημά του, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσή του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται. Έω 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιάσταση και 24.000 ευρώ για έγαμο υπόχρεο ή του έγαμου ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωση και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρί τέκνα, το οποίο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, αλλά εξαρτώμενο μέλο και φιλοξενούμενο μέλο του οικοκυρίου. Ομοίω για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το άνω εισόδημα ανέρχεται έω 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλο και φιλοξενούμενο μέλο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθρηστικά απαλά από το φόρο Η συνολική αξία τη ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για του άγαμου, του υπόχρεου σε κατάσταση χειρία ή ενδιαστάση και το ποσό των 400.000 ευρώ για του έγαμου ή μέρη συμφώνου συμβίωση και τι μονογονεϊκές οικογένειε. Εσιοδόξο φάνηκε για τι χειμερινέ εκπτώσει ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδων τη Γεωργιάδη, τονίζοντα πω ξεκινούν με πολύ υψηλέ προσδοκίε τόσο από τον ίδιο όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Είμαστε σε πάρα πολύ υψηλέ προσδοκίε. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Διότι μέχρι στιγμή η κίνηση στα καταστήματα κατά την εορταστική περίοδο πήγε εξαιρετικά καλά. Ξεπεράσαμε το 2019. Mm -hmm. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Οι εκπτώσει από σήμερα. Mm -hmm. Κατά να αποσύμβουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, έχουν μια μεγάλη διαφορά από όλε τις εκτό που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου έχει ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίο τίθεται από σήμερα σε ισχύ. Ο οποίο λέει ότι δεν μπορεί ένα κατάστημα απλώ να αναγράφει την προηγούμενη τιμή και την έκπτωση, αλλά ω προηγούμενη τιμή, ω μια αναφορά δηλαδή, πρέπει να έχει τη χαμηλότερη τιμή για το προϊόν αυτό των τελευταίων 30 ημερών. Ναι. τι θα πει αυτό ότι θέλουμε να αποφύγουμε τις περιπτώσεις εκείνες που κάποιοι έμποροι ανεβάζαν τη δημή προχθές ή μια εβδομάδα πριν για να την κατεβάσουν σήμερα στη τιμή που είχαν πριν από 10 μέρες και να σου γράψουν στο, στο, βιτρίνα μείον 40%, μείον 50%. Το... Παράλληλα, ο Υπουργό επισήμανε ότι αν κάποιο καταναλωτή έχοντα κάνει έρευνα αγορά διαπιστώσει ότι κάποιο έμπορο προσπαθεί να λειτουργήσει παραπλανητικά κατά την διενέργεια των εκπτώσεων, θα μπορεί να προχωρήσει σε ηλεκτρονική καταγγελία στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξη, προκειμένου κατόπιν να ελεγχθεί το κατάστημα από κλιμάκια τη Δημαία που θα επιβάλλουν αμέσω το ανάλογο πρόστιμο. Μάλιστα, τόνισε ότι ανάλογα με την παράβαση, τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 1000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 1 εκατομμύριο. Σχετικά με τις ανατιμήσεις, ο Υπουργός σημείωσε πως έχουν ήδη ξεκινήσει σε διάφορα προϊόντα, σε γαλακτοκομικά κρέατα, απορριπαντικά και είναι της τάξης του 5% με 10%. Στην εξάρθρωση εγκληματική οργάνωση, η οποία κατοίκηκε και διακινούσε μεγάλε ποσότητες ναρκωτικών, οδήγησε η έρευνα αστυνομικών του τμήματος Γενικών Υποθέσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκη, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρει άνδρες ηλικίας 29, 22 και 17 ετών, καθώς και δύο γυναίκε ηλικίας 36 και 39 ετών. Ο 29χρονο, ο οποίο ήταν αρχηγικό μέλο τη ομάδα, με άμεσου συνεργού του την 36χρονη σύντροφό του και τον 17χρονο γιο τη, προμηθεύονταν μεγάλε ποσότητε ηρωίνη και φρόντισαν για την αποθήκευση και μεταφορά αυτών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή του εντό τη ελληνική επικράτεια και κυρίω σε παλαιοδομικά συγκροτήματα τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Ξάνθη. Ενώ ο 20χρονο με την 39χρονη ήταν επιφορτισμένοι με τη μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών από την πόλη της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη. Αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μαλγάρων το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και οι 36χρονοι. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στη ταπετσαρία της πόρτας 12 δέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 6.003 γραμμαρίων. Στο εσωτερικό του οχήματο βρέθηκε επίσης κομμάτια υφασμάτων που είχαν εμποτίσει με πιπέρι έτσι ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των ναρκωτικών από του αστυνομικού σκύλου. Ο 29χρονο με τη 36χρονη και τον 17χρονο εντοπίστηκαν πρωινέ ώρε του Σαββάτου σε περιοχή τη Αττική και σε έρευνε που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην οικία που διέμεναν, όσο και δύο έτερου χώρου, εκ των οποίων ο ένα χρησιμοποιούσαν ω τόπο απόκρυψη των παράνομων ουσιών. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ποσότητε ηρωίνη, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν. Για τι παράνομε συναλλαγέ του, καθώ και χρηματικά ποσά. Συγκεντρωτικά από τι έρευνε, τόσο στι οικίε των δραστών όσο και στα οχήματά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Η ρόρη συνολικού βάρου, 13,99 κιλών κινητά τηλέφωνα, πλαστό δέλτιο αστυνομική ταυτότητα και μια επίση πλαστή άδεια ικανότητα οδήγηση, διάφορε αποδείξει μεταφορά χρημάτων, σακούλε με εμφανή ίχνη ηρωίνη, πληθώρα αντικειμένων που χρησιμεύαν στην αποθήκευση των ουσιών. Μάλιστα, σε βάρο του 29χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψη από τα πλημελιωδίκια Θεσσαλονίκη και Ξάνθη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ 29χρονο, ο 22 17χρονος, αλλά και ο 17χρονο στερούνταν άδεια ικανότητα οδήγηση. Το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος ή να έχει υπάρξει ανθρωποκτονία από πρόθεση στην υπόθεση θανάτου του 16χρονου Βασίλη Τόπαλου εξετάζουν οι δικαστικέ αρχέ. Ο νέο πυγμάχο τη 16 Δεκεμβρίου έχασε τι αισθήσει του μέσα σε γυμναστήριο, όπου βρισκόταν στην Καλυθέα και μερικέ ημέρε αργότερα έφυγε από τη ζωή, καθώ δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει από την πολύ σοβαρή κατάσταση στην οποία είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο. Τα αίτια θανάτου του νεαρού πρωταθλητή Ευρώπη αναζητά η δικαιοσύνη με τη δικαστική έρευνα να είναι σε εξέλιξη. Την υπόθεση ερευνά ο αθλητικό εισαγγελέα Αθηνών Κώσα ο οποίο εξετάζει την πιθανότητα να υπάρχει ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Για την υπόθεση ω τώρα στην υποδιεύθυνση αθλητική βία τη ΓΑΔΑ. Έχουν δώσει καταθέσει 14 άτομα, ενώ σημαντικά θα είναι τα ευρήματα από τι εργαστηριακέ εξετάσει. Αυτά, σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική έκθεση, θα δώσουν την κατεύθυνση στην έρευνα, την οποία επιβλέπει η αθλητική υπερησαγγελέα του Αριουπάγου, Βιτιγινία Σακελαροπούλου. Στην πράσινη ενέργεια, φαίνεται να έκαναν πέντε δράστε που έκλεψαν φωτοβολταϊκά πάνελ και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αξία 35.000 ευρώ από περιοχή τη Καλυθέα στη Χαλκιδική. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε από αστυνομικού του τμήματο ασφαλεία ρεοκάστου, δικογραφία σε βάρο ενό 43χρονου μεδαπού, ο οποίο από κοινού με τέσσερα ακόμη συνεργού του αφαίρεσαν 67 φωτοβολταϊκά πάνελ και ηλεκτρονικό εξοπλισμό συνολική χρηματική αξία 35.000 ευρώ από την Καλιθέα. Οι δράστε για τη μεταφορά των κλοπημέων χρησιμοποίησαν φορτηγών. Αυτοκίνητο που αφαίρεζαν από την περιοχή των Σικαιών στη Θεσσαλονίκη. Τα φωτοβολταϊκά βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Πενταλόφου Θεσσαλονίκη και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του. Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφίε και σε βάρο ακόμα τεσσάρων ατόμων για κλοπέ, απίθεια και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματο. Οι σχηματιστήσει δικογραφίε θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα πλάνα από τι κάμερε που υπάρχουν στο χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου Δημόκρητο της Αλεξανδροπολής και μια κατάθεση ιδιοκτήτη ενό εκ των 8 αυτοκινήτων που καταστράφηκαν ολοσχερός φαίνεται ότι ρίχνουν φω την υπόθεση του εμπρισμού το βράδυ των Χριστουγέννων. Η φωτιά στο πάρκινγκ του αεροδρομίου τη Αλεξανδρούπολη ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το πρωί των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου του 2022. Οι φλόγε κατέστρεψαν ολοσχερό 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκάλεσαν σημαντικέ ζημιέ σε άλλα 3, τα οποία οι ιδιοκτήτες του είχαν παρκάρει εκεί και ταξίδεψαν με τι πτήσει από το Δημόχρονο προ την Αθήνα. Η δεξιχνία τη υπόθεση ανέλαβε όπω συμβαίνει σε παρόμοιε περιπτώσει το ανακριτικό τμήμα τη πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολη, που αμέσω ξεκίνησε τι επιτόπιε έρευνε περί καταθέσει από του ιδιοκτήτε των 11 που υπέστησαν ζημιέ. Παράλληλα, πήραν στα χέρια του οι διεξάγοντε στην έρευνα και τα πλάνα των καμερών. Μπορεί αυτά να είναι μακρινά και όχι καθαρά, αλλά οι πληροφορίε αναφέρουν πω δείχνουν ένα άτομο, χωρί να διακρίνεται αν είναι άνδρα ή γυναίκα, να πετάει ένα υγρό σε αυτοκίνητα και αμέσω στο σημείο να λαμπαδιάζει. Δεν αποκλείεται πάντω, αν παραστεί ανάγκη, να ζητηθεί και η ανάμειξη τη αστυνομία, συγκεκριμένα του τμήματο ασφαλεία τη Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολη, που ασφαλώ έχει εμπειρία χειρισμού παρόμοιων υποθέσεων. Κάτι τέτοιο πάντω μέχρι τώρα δεν έχει. Έχει ζητηθεί. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 17χρονο Ολλανδό, ο οποίο συνελήφθη στο ωραίο κόστο Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία μητέρα ότι προχώρησε σε γενετήσει πράξει σε βάρο τη ανήλικη κόρη τη. Σε βάρο του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, πράξη την οποία αρνήθηκε κατά την απολογία του στον ανακριτή. Ο κατηγορούμενο δεν έπεισε με του ισχυρισμού του και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του. Την καταγγελία είχε κάνει η Ολλανδική καταγωγή μητέρα τη ανήλικη παθούσα, στο σπίτι τη οποία φιλοξενεί το 17χρονο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια του συνέβαιαν φιλικοί και οικογενειακοί δεσμοί και γι' αυτό είχαν αναλάβει τη φιλοξενία του. Ο κατηγορούμενο είχε εντοπιστεί στι 3 Ιανουαρίου από αστυνομικού τη ασφάλεια Ορειοκάστρου και στην συνελήφθη παρά την προσπάθειά του να ξεφύγει, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα εργαλείο σκαλιστήρι. Περισσότερες από 200 κλήσεις για παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έκοβαν οι δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Θεσσαλονίκης καθημερινά την εορταστική περίοδο όπου το κέντρο της πόλης πλημμύριζε από αυτοκίνητα και η κυκλοφορία ήταν στο κόκκινο συνολικά από τις 20 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 8 Ιανουαρίου 2023 η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε 3.734 κλήσεις για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν παράνομη στάθμευση και διπλοπαρκαρισμένα που δυσχεραίνουν την κίνηση των οχημάτων, προκαλώντας μεγάλο μποτελιάρισμα σε κεντρικές οδούς της πόλης. Μάλιστα, για πρώτη φορά η Δημοτική Αστυνομική άφησε κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά κλήσει και στα των αυτοκινήτων που οι οδηγοί του τα στάφμευαν μπροστά από κάδου απορριμμάτων, δυσκολεύοντα έτσι τη δουλειά των υπαλλήλων τη καθαριότητα. 23 οχήματα στάφμευσαν παράνομα σε ράμπε αμαία σε διάστημα 18 ημερών. Οι δημοτικοί αστυνομικοί όργωσαν κυρίω του κεντρικού δρόμου και ειδικότερα του άξονε Τσιμισκή, Μητροπόλο, Εγνατία. Λοφόρο Νίκη, Βασίλισσα Όλγα και Αγίου Δημητρίου. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα έγιναν έλεγχοι σε 46 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο, όπου και βεβαιώθηκαν οι έξι παραβάσει. Την ίδια στιγμή, άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για να δηλώσουν επίσημα οι Δήμοι τι μόνιμε θέσει που επιθυμούν να καλύψουν με την προκήρυξη τη Δημοτική Αστυνομία. Μετά την ψήφιση του τρομοσχεδίου, το Υπουργείο Δυο εσωτερικών κινήθηκαν οι διαδικασίες για τις 1264 προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών μέσω ΑΣΕΠ. Ο Δήμο Θεσσαλονίκη θα έτηθει 120 προσλήψει, εκ των οποίων οι 30 πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι 30 τεχνολογική και οι 60 δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα η δημοτική αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκη έχει 74 δημοτικού αστυνομικού, αλλά με τον νέο νόμο πρέπει να διαθέτει 318. στους βγήκαν το μεσημέρι της τρίτη οι καλλιτέχνες για την άμεση κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 85 που όπως λένε εξισώνει το πτυχίο των καλλιτεχνικών σχολών με το απολυτήριο λυκείου ζητούν σπουδαστές καλλιτεχνικών και δραματικών σχολών της Θεσσαλονίκης με πορεία που ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση αποτελεί πρωτοβουλία του συντονιστικού καλλιτεχνικών σχολών Θεσσαλονίκης και τη στηρίζουν του καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης ο ΣΥΡΙΖΑ κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς αλλά και οι αναρχικές Στο συντονιστικό Μετέχουν σπουδαστέ από το ΚΦΕ, τον Ιασμό, τη Σχολή Ροδίτη, τη Σχολή Ανδρέα Βουτσινά αλλά και σχολέ χορού, όπω η Σχολή Καφαντάρη και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκη, προηγήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Άγαλμα Βενιζέλου. Όπω αναφέρουν συγκεντρωμένοι, οι άνθρωποι του κλάδου αντιμετωπίζονται ω χομπίστε, χωρί επαγγελματικά δικαιώματα και σταθερέ απόλαυε. Επιπλέον από τι 17 Δεκεμβρίου τα χρόνια εκπαίδευση και πολλών εντατικών μαθημάτων που αφιερώνουν οι καλλιτέχνε για να αποκτήσουν κατάρτιση στην τέχνη, εξισώνονται με απολυτή ολικίου, καθιστώντα του ανειδίκευτου οι ίδιοι διεκδικούν την ανωτατοποίηση του τίτλου σπουδών μα και την κατάργηση του ΠΔΕ 85, ίδρυση ανώτατη βαθμίδας εκπαίδευση για τι παραστατικέ τέχνε, σύμφωνα με το πρωτότυπο τη Ανώτατη Σχολή Καλλιτεχνών και Άλλων Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων, όπω αναφέρει αναλυτικά στην ανακοίνωση του το ΣΕΗ, και επαναφορά των καλλιτεχνικών μαθημάτων στι σχολικέ μονάδε. Ζωή στον 14χρονο Άγγελα, ο οποίο αναγκαζόταν να υποβάλει τη διαρκώ σε έδωσε ο 19χρονο Γρηγόρη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Αγρίνιο, καθώ οι γονεί του αδικοχαμένου νεαρού αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού του. Και ο ένα λήπτη ο μαθητή που είχε διαγνωστεί με νεφρική ανεπάρκεια στα 4 του χρόνια. Ο νέο λήπτη του νεφρού μπορεί και χαμογελά ξανά και σε βίντεο λέει Ευχαριστώ στου γονεί του 19χρονου Γρηγόρη. Σημειώνεται ότι το 19χρονο αγόρι που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα χάρισε ζωή σε τέσσερι συνανθρώπου μα. Ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη η κατάσταση και για το προσωπικό της μονάδας και για μένα προσωπικά. Τέσσερι άνθρωποι βελτίωσαν τουλάχιστον το επίπεδο της ζωής τους και ένας τουλάχιστον σώθηκε, δηλαδή ο διευθυντής της ΜΕΘ Χριστόδουλος Ναθαναήλ. Η πορεία του μεγάλου έργου διασχίζει το κέντρο τη πόλη και ακολουθεί τον άξονα του κυριότερου δρόμου του πολεοδομικού ιστού τη Αργία Πόλη που πλησιωνόταν με κοιονοστοιχίε και στοέ και είχε οδόστρωμα πλάτου 16 μέτρων. Ξεκινούσε από τη Χρυσή Πύλη, τη σημερινή πλατεία Βαρδαρίου και κατέληγε στην Κασανδριωτική Πύλη, στη σημερινή πλατεία Συντριβανίου, στην, στην περιοχή των δύο αυτών κοβικών πυλών τη παλιά πόλη, έξω από τι οποίε αναπτύσσονταν τα πλουσιότερα τμήματα των νεκροταφείων τη, οι εργασίε κατασκευή σταθμών του μετρό φέρνουν στο φω σημαντικό αρχαιότητε που ανήκουν σε διάφορε χρονικέ περιόδου. Σημαντικέ αρχαιότητε και μάλιστα αντιπροσωπευτικέ πολλών περιόδων ζωή τη πόλη έρχονται στο φω και κατά την κατασκευή των δύο άλλων σταθμών του μετρό που βρίσκονται εντό των ορίων του ιστορικού κέντρου τη πόλη. Πρόκειται για του σταθμού Βενιζέλου και Αγία Σοφία που καταλαμβάνουν σημαίνουσε θέσει τη αρχαία Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή που συντελέστηκε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα καλύπτοντα επιφάνεια 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι αρχαιολογικέ εργασίε συνολικού προπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ έχουν φέρει στο φω 130.000 αρχαιολογικά ευρήματα. Σχετικά με το σταθμό Βενιζέλου, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η μελέτη τη απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων και ήδη έχουν κινήσει οι εργασίε. Ευρήματα από τι αντασκαφέ του Μετρό Θεσσαλονίκη που αρουσιάζονται για πρώτη φορά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου τη Νάπολη στην Ιταλία. Συγκεκριμένα από την εφορία Πόλη Θεσσαλονίκη τα στην έκθεση τη Νάπολη 33 της Εποχής, στο πλαίσιο τη έκθεση Βυζάντιο, μέρη, σύμβολα και κοινότητε, μια υπερχιλιετού αυτοκρατορία. Τα 26 από αυτά προέρχονται από τι ανασκαφέ του μετρό και κυρίω από το σταθμό Αγία Σοφία, αλλά και από αυτού τη Βενιζέλου και τη Πλατεία Δημοκρατία. Πρόκειται για γκία, χρυσά και χάλκινα κοσμήματα, όπω δαχτυλίδια, βιαχιόγια, σταυρί και λίθινε μήτρε κατασκευή κοσμημάτων.